Δεν τα ξέρετε καλά. Ακούστηκαν όλα τα τραγούδια. Ακούστηκαν όλα τα τραγούδια που ακούγονται πάντοτε στις παρελάσεις. Και τις Βέμπο και τα Βαντάρτικα και τα Αμερικάνικα και όλα ακούστηκαν. Τα εμβατήρια με τα που παρελάβουν πάντα οι μαθητές. Έγινε μια πολύ είναι μεγάλη τα Αμερικάνικα, συναυλία. Κύριε Ρούσο, ακούστε, για να καταλάβω. Ακούστε, έγινε και μια μεγάλη συναυλία στο τέλος που ακούστηκε το Action ST με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι θα μας ξαναγυρίσουν στη Χούντα και θα απαγορεύσουν τους ύμνους του ΕΑΜ της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης της Ευρώπης, σήμερα ήταν 28 Οκτωβρίου, υπάρχει ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό. Τι σχέση έχει το ΕΑΜ με το 28 αφού δεν υπήρχε ΕΑΜ την 28 Οκτωβρίου. Και οι σύντροφοί σας, κύριε Ρούσο, είχαν σύμφωνο μη επιθέσεως με το Χίτλερ και μοίραζαν την Πολωνία. Εάν θέλετε να τιμήσετε σήμερα την Ελλάδα... Ενώ οι δικοί σας σύντροφοι πηγαίναν με το Χίτλερ. Εμένα ο δικός μου σύντροφος που λέτε ήταν αυτός που το βράδυ της 28 Οκτωβρίου έκατσε απέναντι από τον Ιταλό πρέσβη και του είπε όχι, κύριε Ρούσο. Αυτό που οι κομμουνιστές τότε της Σοβιετικής Ένωσης μοίραζαν την Πολωνία, ο Μεταξάς, ό,τι και να ήταν, τουλάχιστον είπε όχι. Κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό. Δεν είναι ανιστόρητα, ιστορική αλήθεια που δεν θέλετε. Να τον ακούσουμε, είναι στο τηλέφωνο. Πώς ανέχετε, εμείς έχουμε παιδιά στο χαλάρι. Κύριε Πλεύρη, αφήστε τον. Και θα ανεχόμαστε τώρα την ιδεολειψία του κυρίου Ρώσου. Στην αριστερά, κύριε Πλεύρη. Εσείς το δημιουργείτε αυτό. Εσείς το δημιουργείτε. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο, εμείς τον καλέσαμε. Κύριε Ρούσο, παρακαλώ. Άμα ηρεμήσει ο κύριος, μπορώ να μιλήσω. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου γιορτάστηκε πάρα πολύ καλά στο Χαλάνδρι. Η αντίσταση του ελληνικού λαού συνεχίστηκε μετά την ήττα από τους Γερμανούς στα βουνά της Ελλάδας. Το ΕΑΜ ήταν και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις φτιάξαν ένα πολύ μεγάλο κίνημα, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και αυτό τιμήσαμε κι εμείς στην πόλη. Κύριε Ρούσο, ένα λεπτό. Δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του. Γιατί δεν βάλατε και του κύριου Ζέρβα. Γιατί δεν βάλατε του Ζέρβα. Τη αντιστασιακή του Ζέρβα και βάλατε του ΕΑΜ, κύριε Ρούσο. Το Γοργοπόταμο. Γιατί δεν βάλατε το Ζέρβα. Ο Ζέρβα σας ενοχλεί, μήπως. Πεφτήκαν όλα τα τραγούδια. Ζέρβα δεν ακούσαμε. Εσείς είσαστε πάντα με τους νενέκους. Τι είμαι, με ποιους είμαι. Εσείς είσαστε πάντοτε με τους νενέκους. Εμείς είμαστε με την αντίσταση πάντα. Κύριε Ρούσο, άμα θέλουμε να πάμε ιστορικά, ξέρουμε ποιοι κάνανε τον αγώνα. Και άμα θέλετε να πάμε και σήμερα, και άμα θέλετε να πάμε σε... Εσείς παραμένετε ένα απολυφάδι των Μπολσεβίκων, αυτό το οποίο πιστεύετε. Το ξέρω ότι ευχαριστείτε, γιατί είναι τιμή για εσάς να σας λέω Μπολσεβίκων. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Βεβαίως, το πιστεύω ότι είναι για εσάς καλά λόγια αυτά. Μπράβο σας.